μέρος. Ακόμα ένα απόσπασμα. Κινούμαστε στα πλαίσια της εθνικής γραμμής που χαράχθηκε χθες στη σύσκεψη με την Προεδρία σου, προχθές, τη Δευτέρα. Χθες καταθέσαμε ακριβώς αυτό το πλαίσιο και στο Eurogroup και στη Σύνοδο των Κεφαλής των χωρών της Ευρωζώνης. Στα πλαίσια αυτά, σήμερα καταθέσαμε επίσημη πρόταση στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης για ένα πρόγραμμα στήριξης με επαρκή χρηματοδότηση για το μεσοπρόθεσμο διάστημα. Και αύριο θα καταθέσουμε αναλυτικά τις προτάσεις μας με αξιόπιστες μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να μπορέσουμε να φτάσουμε σε έναν, όπως τον έχουμε χαρακτηρίσει, έντιμο συμβιβασμό. Προϋπόθεση γι' αυτό είναι οι αξιόπιστες μεταρρυθμίσεις από τη μια πλευρά, από την άλλη, σαφείς δεσμεύσεις για επαρκή χρηματοδότηση αλλά και για την αναγκαία απομείωση του χρέους, προκειμένου να έχουμε μια βιώσιμη λύση και μια οριστική έξοδο από αυτή την κρίση. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτή είναι η προσπάθειά μας. Πιστεύω ότι σε αυτή την προσπάθεια έχουμε την συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού με το μέρος μας. Και είμαι στη διάθεσή σου για διαρκή ενημέρωση. Αντιλαμβάνομαι πλήρως την ευθύνη την έχει η κυβέρνηση, αλλά νομίζω ότι η συνεννόηση με όλες τις πολιτικές δυνάμεις και φυσικά στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο είναι προϋπόθεση για να μπορέσουμε να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Κύριε Πρόεδρε, στην κρίσιμη σημερινή ημέρα υπάρχουν ορισμένα γεγονότα που έχουν βαρύνουσα σημασία. Το πρώτο είναι το ξεκαθάρισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτό το λίπνο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Κάπου εδώ χάνουμε τον ήχο.